Κώστα, από πότε κάνεις τη δουλειά αυτή? Από το 1986. Έχεις σχολή εδώ? Όχι, η σχολή είναι λίγο πιο πρόσφατη, δηλαδή σαν έδρα. Μετακόμισα εδώ το 2000... το 2006. Σε ποιο σημείο καταδυτικό έχουμε έρθει σήμερα? Σήμερα βρισκόμαστε στην Ανατολική Μακρόνησο, ναι. Όπου είναι, λέγεται The Wall, γιατί είναι ένας κάθετος τείχος, όπως φαίνεται και έξω από το νερό. Έτσι ακριβώς συνεχίζει και η υποβρυχίωση. Είναι από τα ωραία καταδυτικά σημεία, δεδομένου ότι επειδή είναι κάθετος, στη βάση του και στον τοίχο που είναι πολύ εντυπωσιακός, υπάρχει πάρα πολύ ανεπτυγμένη ζωή, ειδικά στον Γοηδή. Χλωρίδα. Ναι, ναι. Και στο τέλος του τοίχου έχει και μια κοιλότητα, μια έτσι, σπηλίτσα που είναι γεμάτη από σπογκοειδή και πολύ όμορφα χρώματα. Οι μαθητές εδώ, ή μάλλον δεν είναι μαθητές, έτσι, είναι ήδη δίτες. Ναι, είναι όλοι πιστοποιημένοι δίτες. Το 90% των ανθρώπων που έρχονται σε εμάς είναι εκπαιδευμένοι. Πολλοί από αυτούς είναι εκπαιδευτές, πολλοί έμπειροι δίτες που καταδίδονται πολλά χρόνια και έρχονται για τα καταδυτικά σημεία. Έχουν χωριστεί σε ομάδες σήμερα? Ναι, είναι τρία γκρουπ στην ουσία, ανάλογα με την εμπειρία που έχουν και κινούνται με στόχο να κάνουν περίπου την ίδια βουτιά σε διαφορετικά βάθη. Πόσα τέτοια καταδυτικά πεδία διαθέτει εδώ η περιοχή? Μέχρι στιγμής έχουμε 55 σημεία διαφορετικά. Τα οποία τα έχεις βρει εσύ δηλαδή? Όχι, είναι εμείς αυτό το οποίο έχουμε κάνει μέσα από τα τελευταία χρόνια, ας το πούμε, είναι ότι τους έχουμε δώσει ένα όνομα που πολλές φορές ταιριάζει είτε με τη μορφολογία του βυθού είτε με τα τοπονύμια της Μακρονήσου τα παλιά, δηλαδή έτσι όπως τα ξέραν οι ψαράδες και οι ντόπιοι. Παράδειγμα, ας πούμε, τα πυργάκια, τα λέγανε πυργάκια, έτσι τα αφήσαμε και εμείς. Σε ένα σημείο που δεν είχε όνομα όπως αυτό, επειδή έχει τοίχο, το είπαμε The Wall, ο τοίχος δηλαδή. Και κάπως έτσι, ας πούμε, έχουμε βαφτίσει εντός εισαγωγικών κάποια σημεία και με κατάλληλες, ας πούμε, φωτογραφίες και φωτογραφίες που έχουν κάνει υποβρυχίους, έχουν και την αντίστοιχη, ας το πούμε, παρουσίαση. Διευκολύνει η Μακρόνηση, πάτε και σε άλλα σημεία, σε άλλα νησιά? Έχουμε τα περισσότερα σημεία στη Μακρόνηση, γιατί είναι ένας εξαιρετικός τόπος. Πέραν του ιστορικού στοιχείου που έχει η Μακρόνησος, είναι και πολύ άγρια η ζωή, δεδομένου ότι από εδώ είναι το Καβοντόρο και έχει έτσι περισσότερη θάλασσα και πολύ δυνατά ρεύματα. Διάβγεια καθαρότητα το νερό. Ναι, είναι εκπληκτική. Έχει τουλάχιστον 30 μέτρα συνήθως. Από 20 μέχρι 30 μέτρα κυμαίνεται η ορατότητα. Απλώς είναι λίγο πιο άγρια η θάλασσα σε σχέση με άλλες περιοχές που είναι πιο προστατευόμενες από τον καιρό. Αυτό όμως είναι μειονέκτημα την ταλαιπωρία του να φτάσει κάποιος στα σημεία αυτά. Αλλά από την άλλη πλευρά δικαιώνεσαι όταν φτάσεις, γιατί έχει καλύτερη ζωή, ας το πούμε, λόγω του ρεύματος και της αγριάδας που έχει, που δεν αλλιεύεται συχνά. Η θερμοκρασία του νερού στο σημείο αυτή πόσο είναι τώρα, αυτή την εποχή? Τώρα είναι, φέτος είναι λίγο κρύα τα νερά, λόγω του ότι είχαμε ένα βαρύ χειμώνα με πάρα πολλές βροχές, βροχοπτώσεις, και είναι γύρω στους 20-22 βαθμούς, ανάλογα το βάθος. Έχει ένα θερμοκλινές ακόμα, δηλαδή, στα μεσόνερα. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι πολύ normal και ζεστά. Δηλαδή, τις υπόλοιπες χρονιές ήταν όπως είναι και στην κεντρική Ελλάδα και στις Κυκλάδες. Έχεις σκοπό να κάνεις καταμέτρηση αυτών των θερμοκρασιών? Έχουμε μια συνεργασία με ένα Ινστιτούτο που μας ζήτησαν να τους βοηθήσουμε να τοποθετήσουν κάποια loggers. Τα loggers είναι κάποια καταγραφικά, ας το πούμε, συσκευές αυτόνομες. Όπου σήμερα μια ομάδα με δίτες θα τοποθετήσει αυτά τα loggers πάνω στον τοίχο. Ανά 5 μέτρα, δηλαδή ξεκινάει από τα 40, 35, 30 κτλ. Και φτάνει μέχρι τα 5 μέτρα. Μένουν αυτά για αρκετά χρόνια. Στη συνέχεια γίνεται περισυλλογή και μέσα από κατάλληλο λογισμικό παίρνουν τα δεδομένα αυτά και βλέπουν τις διαφορές θερμοκρασίας και την κλιματική αλλαγή που υπάρχει και κάτω από τη θάλασσα. Γιατί έχουμε παρατηρήσει, ειδικά φέτος και κυρίως οι επιστήμονες, ότι το νερό είναι λίγο πιο κρύο. Και θεωρητικά, βέβαια, όσο πιο βαθιά, τόσο πιο κρύο, έτσι? Ναι, βέβαια. Ναι. Όσο κατεβαίνουμε, είναι πιο δροσερό. Αλλά μελετώντας συστηματικά και καταγράφοντας μέρα με τη μέρα σε αυτά τα βάθη, μπορούν να βγάζουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα οι επιστήμονες για την κίνηση του νερού. Ωραία. Πιστεύω ότι αυτό μάλλον θα βοηθήσει, διότι θα φέρει ουσιαστικά ένα δυνατό ρεύμα τις επόμενες ημέρες. Το δυνατό ρεύμα συνήθως βοηθάει πάρα πολύ στην καλύτερη υποβρύχια ζωή. Να σε ρωτήσω, βλέπω στη σχολή, στο εκπαιδευτικό κέντρο, εν πάση περιπτώσει, πολύ καλά οργανωμένο, έτσι, μέχρι θάλαμο έχεις. Ναι, ναι. Προσπαθούμε να έχουμε ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία είχα από πιο παλιά, από τις επαγγελματικές καταδύσεις. Και στην ουσία είναι κληρονομιά του παρελθόντος, ας πούμε.
Δεν είναι απαραίτητος ο θάλαμος, δηλαδή ούτε υποχρεωτικός. Απλώς είναι κάτι το οποίο το είχα από παλιά και έχει μείνει και ουσιαστικά έχει ένα εκπαιδευτικό ρόλο πλέον. Είναι ένα σύνδεσμο, λειτουργεί. Αν χρειαστεί, θα λειτουργήσει. Συνήθως δεν το χρησιμοποιούμε για επίγοντα περιστατικά, αν και δεν έχουμε. Υπάρχει το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, αλλά από την άλλη πλευρά είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ναι, πολύ. Δηλαδή μπορεί να κάνεις μια κατάδυση. Και όλο αυτό το υλικό είναι προφανώς για τους μαθητές, έτσι. Δηλαδή που βλέπω μπουκάλες, ξέρω εγώ, πέδιλα. Στολές. Ναι, για τους πελάτες κυρίως. Οι μαθητές δεν είναι τόσο πολύ, είναι ένα ποσοστό μικρό. Ξέρω εγώ, γύρω στο 10%, όχι παραπάνω. Α, θέλεις να πεις δηλαδή ότι οι πελάτες που έχονται και βουτάνε όπως σήμερα παίρνουν δικό σου εξοπλισμό? Όχι, όχι, τους δίνουμε εμείς εξοπλισμό όταν δεν έχουν. Ναι. Το παρέχουμε δωρεάν μάλιστα, δεν υπάρχει εξτρά χρέωση. Και απλά είναι εκπαιδευμένοι, δηλαδή δεν τους εκπαιδεύουμε οπωσδήποτε εμείς. Έχουν ήδη εκπαιδευτεί. Στην Ελλάδα έχει 290 σχολές καταδύσεων. Ναι. Οπότε είμαστε μία από τις 290 στο θέμα της εκπαίδευσης. Ναι. Κάνεις και θεωρητική εκεί. Ναι, θεωρία και πρακτική. Αλλά το δυνατό μας σημείο μας είναι η συνοδεία. Δηλαδή αυτό που κάνουμε σήμερα. Συνοδεύουμε δηλαδή τους δίτες, τις δικές. Λόγω και της πείρας που έχεις τόσα χρόνια με τις καταδύσεις και εσύ. Είναι και ωραίο το σημείο, η περιοχή. Πόσοι δηλαδή συνεργάτες έχεις που σε βοηθάνε σε αυτήν την περιοχή? Είμαστε 8 άτομα, μια 8 μελής ομάδα. Όλοι δίτες? Ναι, όλοι είναι δίτες. Όλοι κάνουν και καταδύσεις. Πες μου λίγο για το καταδυτικό τουρισμό. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Ο καταδυτικός τουρισμός, μετά από την καινούριο νόμο που είναι ο 3409 του 2006, έχει αλλάξει. Δηλαδή απευθυνόμαστε πλέον στην ευρωπαϊκή αγορά και γενικότερα την αγορά του εξωτερικού, η οποία είναι πολύ ανεπτυγμένη πολλά χρόνια. Είναι μια βιομηχανία στο εξωτερικό. Μιλάμε για 55... Κάτσε τώρα, είναι λίγο αστείο, οξύμορο. Δηλαδή έχουν οι ξένοι με τις θάλασσες αυτές τις στολές καταδυτικό τουρισμό και δεν έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα? Ναι, ας πούμε παράδειγμα, πιο καλοί πελάτες στην Ευρώπη είναι οι Γερμανοί. Δηλαδή οι Γερμανοί έχουν 3 εκατομμύρια ενεργούς δίτες. Σε σχέση με τις 15.000 που έχουμε εμείς. Θα μου πείτε πού βουτάνε αυτοί, ας πούμε. Δεν βουτάνε, δηλαδή βουτάνε, κάνουν καταδύσεις, αλλά στην περιοχή τους είναι κρύα τα νερά, είναι πολλές οι λίμνες. Απλώς ταξιδεύουνε. Ταξιδεύουνε. Πάνε ερυθρά θάλασσα, πάνε ναι. Ακριβώς αυτό. Είναι οι καλύτεροι ταξιδευτές, πάνω από 1 εκατομμύριο ταξιδεύει κάθε χρόνο από τα 3. Οπότε ουσιαστικά είναι οι καλύτεροι πελάτες συνήθως για τους ξένους προορισμούς. Στην Αίγυπτο για παράδειγμα, στην Ερυθρά, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν επενδύσει τα περισσότερα χρήματα. Δηλαδή πίσω από τις επιχειρήσεις εκεί και την οργάνωση, αν θέλετε, που έχει στην Αίγυπτο, η κατάδυση, είναι οι γερμανικές επιχειρήσεις, οι εταιρείες. Μετά την Operator, ναι. Εξειδικευμένες εταιρείες που κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά, που κάνουν δηλαδή καταδυτικό τουρισμό. Ξέρω, ας πούμε, μια εταιρεία η οποία κάνει turnover πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μετακινώντας, μετακινώντας μόνο καταδύτες. Δηλαδή τους πηγαίνει από σημείο σε σημείο. Κάνει ταξίδια δηλαδή, τέτοια, εξειδικευμένα. Δηλαδή πώς το βλέπεις τώρα, μετά την ψήφιση του νόμου υπάρχει η ελπίδα για εδώ? Θέλει κάποιο χρόνο για να οργανωθεί το πράγμα. Δηλαδή, παρόλο που ο νόμος έγινε, ακόμα δεν έχει σεταριστεί πάρα πολύ καλά η πατρίδα μας, δεδομένου ότι χρειάζεται και κάποια ανάπτυξη, δηλαδή να βρουν τα πατήματα. Καθότι αυτοί που ασχολούνται, δηλαδή οι επαγγελματίες, δεν προέρχονται από τον κλάδο του τουρισμού. Δηλαδή είναι ένα αντικείμενο το οποίο εμείς σαν τομέας δεν τον κατέχουμε πάρα πολύ καλά. Τον μαθαίνουμε δουλεύοντας. Τι θέλω να πω, γνωρίζουμε πολύ καλά το πώς να κάνουμε κατάδυση, πώς να τηρούμε τα μέτρα ασφάλειας, πώς να σετάρουμε τα μηχανήματά μας, τις συσκευές μας. Αλλά σε επίπεδο marketing, τουρισμού, προβολής και ιδιαίτερα του τουριστικού προϊόντος, είναι κάτι το οποίο συνήθως δεν το κατέχουμε, πλην εξαιρέσεων. Κάποιοι συνάδελφοι δηλαδή που έχουν... Πρέπει να γίνει με συνδυασμός δηλαδή, ναι, συνδυασμός προσώπων. Στην ουσία τα τελευταία, από το 2006 μέχρι τώρα, γίνεται μια, ας το πούμε, αυτοεκπαίδευση, όπου οι επιχειρηματίες προσπαθούν να καταλάβουν με ποιο τρόπο θα προβάλλουν το προϊόν, πώς προβάλλεται το προϊόν, τι γίνεται με τις εκθέσεις του εξωτερικού, ποιοι είναι οι tour operator, πώς γίνονται συμφωνίες, πώς γίνονται τιμολογήσεις, πώς γίνονται τα commission και όλα αυτά, τα οποία για μας είναι λίγο κινέζικα αυτά, ναι, στην αρχή. Δηλαδή, τα πρώτα χρόνια, τα 34 χρόνια για να καταλάβεις πώς γίνεται η δουλειά στο εξωτερικό. Παράλληλα, πρέπει να ταξιδέψεις συνήθως και λίγο έξω, να δεις πώς γίνεται στο εξωτερικό, τι περιμένει ο πελάτης από σένα και τι σύγκριση έχει. Δηλαδή, αν πάει κάποιος στην Αίγυπτο,
που ακούγεται λίγο, ξέρω εγώ, λες άγιο τώρα, θα είναι τίποτα Αφρική και τέτοια, ανοργάνωτη, βλέπει το αντίθετο. Βλέπει πάρα πολύ καλούς επαγγελματίες, βλέπει ευαισθητοποιημένες καταστάσεις, βλέπει ανθρώπους που δεν ψαρεύουν εκεί που γίνονται καταδύσεις, βλέπει ένα πεντακάθαρο βυθό, δεν υπάρχουν σκουπίδια στη θάλασσα, άλλο απ' έξω τι γίνεται. Στο κομμάτι λοιπόν των καταδύσεων που τους το έχουν σετάρει οι Γερμανοί, που τους το έχουν οργανώσει τα προηγούμενα χρόνια, είναι μια μεγάλη βιομηχανία όπου ήταν εκατομμύρια δίτες. Είχα την ευκαιρία να το δω το 2007 που είχα πάει στην Αίγυπτο. Εμπειρία. Είναι σχολείο. Εκεί δηλαδή, στο. Δηλαδή, εγώ όταν πρωτοπήγα είμαι με ανοιχτό το στόμα γιατί είδα επαγγελματίες με ένα απίστευτο επίπεδο. Μορφωμένα παιδιά, τα οποία ήταν dive master και μιλούσαν 4-5 γλώσσες άπτεστα, καλύτερα και από τους Άγγλους. Και οι οποίοι γνώριζαν πάρα πολύ καλά τις βουτιές, είχαν πάνω από 8.000 βουτιές ο καθένας, πολύ καλή υδροβιότητα και πάρα πολύ κοινωνική, δηλαδή ό,τι καλύτερο. Επίπεδο που δύσκολα βρίσκεις στην Ευρώπη. Κώστα, εσύ έχεις βουτήξει σχεδόν σε όλα τα μέρη στην Ελλάδα. Ναι. Ποια μέρη κατά τη γνώμη σου προσφέρονται για έναν καλό θαλάσσιο τουρισμό? Οι περιοχές οι οποίες... Μάλλον υποθαλάσσιο. Υποθαλάσσιο, ναι, πολύ σωστό. Οι περιοχές οι οποίες έχουν πολύ καλή ορατότητα και τα ναυάγια. Αυτό δηλαδή που αρέσει, που ξεχωρίζει το δυνατό στοιχείο της Ελλάδας. Τι μιλάς για αρχαία? Όχι αρχαία, όχι σε καμία περίπτωση αρχαία. Μιλάω για τα σύγχρονα, τα σιδερένια πλοία δηλαδή. Ναι. Αναφέρομαι δηλαδή στην ναυτική μας ιστορία, η οποία είναι σπουδαία. Έχουμε πάρα πολλά ναυάγια. Μιλάμε για πάνω από 1500 ναυάγια σύγχρονα, σιδερένια. Συνήθως ενδιαφέρονται για ρηχά βάθη, μικρά νερά, κοιτάω κάτι γλάρους εκεί. Καλά κάνεις. Είναι κανένα ζήτη. Και ουσιαστικά μιλάμε για σύγχρονη ναυτική ιστορία, η οποία μπορεί να συνδυαστεί παράλληλα με το καταδυτικό προϊόν. Οπότε επειδή δεν έχουμε ψάρια που να μπορούμε τόσα πολλά, που να μπορούμε να συναγωνιστούμε με άλλους προορισμούς όπως είναι η Αίγυπτος, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως είναι οι χώρες της Ασίας. Όπως είναι η Αυστραλία, ο κοραλλογενής ύφαλος. Δεν πρόκειται να έχουμε αυτά τα ψάρια ποτέ, ό,τι και αν κάνουμε. Και να τα ταΐζουμε κάθε μέρα και να μην ψαρεύουμε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, αυτό το οποίο μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να προωθήσουμε τα ναυάγια, τα οποία οι άλλοι πολλές φορές δεν τα έχουν. Έχουμε πολλά ναυάγια. Γιατί η Ελλάδα από αρχιωτά των χρόνων και γενικότερα στη σύγχρονη ιστορία και μέσω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχει πάρα πολλά ναυάγια με σπουδαίες ιστορίες που έχουν. Έχουμε ιστορικό υλικό, φωτογραφίες. Οπότε η προβολή γίνεται μέσα από εκεί. Αυτό είναι το δυνατό προϊόν που έχουμε και αυτό προσπαθούμε να προβάλλουμε. Και τα καθαρά νερά, βέβαια, έτσι. Ναι, τα νερά είναι πολύ καθαρά. Έτσι, οι καλύτεροι προορισμοί είναι οι περιοχές που έχουν ναυάγια και καθαρά νερά. Και καλές καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, που μπορεί κάποιος, ας πούμε, να όσο μπορεί πιο άνετα να προστατεύεται στην περιοχή που δραστηριοποιείται. Ώστε να μπορεί να επιχειρεί όλο τον χρόνο, εννοώ, από αυτή την έννοια. Δηλαδή, να μην είναι στο βόρειο κομμάτι ενός νησιού και δεν μπορεί να βγει 80-70% του χρόνου. Πρέπει να έχει εναλλακτικές. Συνήθως οι καταδύσεις που γίνονται σε επίπεδο τουρισμού είναι μάξιμο μέχρι 30 μέτρα. Δηλαδή όλο το αντικείμενο είναι από την επιφάνεια μέχρι τα 80 μέτρα. Από το snorkeling, δηλαδή με το μάσκα αναπνευστήρα, πέδιλα, 10, 15, 18 και το advanced επίπεδο που είναι μέχρι 30. Παραπάνω δεν χρειάζεται να καταδύεται κάποιος. Είναι πάμε σε εξειδικευμένες κατηγορίες που αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό. Είναι περίπου το 5-10% της αγοράς αυτής. Οπότε ο καταδικός τουρισμός έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Αυτό είναι το. Και αναπτύσσεται με ένα αριθμό περίπου 30% το χρόνο. Δηλαδή βλέπουμε τη γεωμετρική αύξηση των καταδυτικών κέντρων στην Ελλάδα. Δηλαδή από το 2006 σε ρυθμό 30% το χρόνο αυξάνονται τα, τα καταδυτικά. Προφανώς βοήθησε πολύ η απελευθέρωση, έτσι, η νομοθεσία. Ναι, ναι. Τώρα επιτρέπεται σχεδόν παντού, εκτός από τις περιοχές που έχει κάποια αρχαία ναυάγια που έχουν εντοπιστεί και αυτά είναι κατάλληλη νομική διαδικασία, κάποια φέξ που βγάζει εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων, δηλώνονται ως, ας πούμε, ιστορικά σημεία, ναυάγια κτλ. Και έτσι εκεί απαγορεύεται γύρω-γύρω από την περιοχή του ναυαγίου και στο ναυάγιο φυσικά η δραστηριότητα των καταδύσεων και άλλων συναφών.